βρισκόμαστε στον ράβδο χώρο του 6ου Δευτέρου. Θέλω να πω από την στιγμή που εκλεγήκαμε, όλη η διοίκηση του Δήμου, προσωπικά εγώ και η Σχολική Επιτροπή, μαζί με τεχνική υπηρεσία, δείξαμε μεγάλη ευαισθησία στην παιδεία. Πραγματικά όταν ήρθαμε σε αυτό το σχολείο, είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας έχουν αρέσει και συνεργασία μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ναλπάντη, έχουμε βγάλει ήδη, δεν είχε το σχολείο άδεια, το δεύτερο έκτο, βγάλαμε άδεια, το νομοποιήσαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε την αίθουσα, η οποία αίθουσα ήταν απαράδεκτη, μέσα στην εργασία τα παιδιά. Κάνουμε τώρα ανακαίνιση την αίθουσα, κάνουμε τις τουαλέτες που είναι και το δεύτερο και το έκτο και στην πορεία είναι έτοιμη να κάνουμε τρεις τουαλέτες στο δεύτερο, γιατί έχουν 40 δάσκαλοι μία τουαλέτα. Δείξαμε μεγάλη ευαισθησία στα κτίρια, ήδη βάψαμε και τα δύο τα κτίρια, και το δεύτερο και το έκτο, μέσα έξω. Τον αύριο χώρο, βάψαμε τον αύριο χώρο, κάναμε καθαριότητα, κλαδέψαμε τα δέντρα, κάναμε καθαριότητα πίσω, στον αύριο χώρο πίσω από το δεύτερο και το έκτο. Ήδη έχουν πάρει μέσω Ελληνικά Πετρέλαια 20 τηλεοράσεις, έχουν στείλει τους ηλεκτρολόγους του Δήμου για μια εβδομάδα και περάσαν και ίντερνετ και καλωδιώσεις, έχουν συνδέσει τις τηλεοράσεις και όπου χρειαστήκαν είμαστε κοντά και στους διευθυντές και στους δασκάλους και αυτό θα συνεχίσουμε στην πορεία, σε όλα τα σχολεία, κάναμε παρεμβάσεις πολλές. Και αυτό που αποφασίσαμε και σαν Σχολική Επιτροπή και σαν Δήμος, πραγματικά θέλουμε το έργο μας να το δείξουμε, γιατί πέρα που έχω πει και στο παρελθόν, και τα οικονομικά ήταν άσχημα, καταφέραμε, τα συμμαζέψαμε, ήδη τώρα λειτουργούν από τους ΚΑΠ, τελειώσαν τα παλιά χρέη και είναι κοντά και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Ομάδα στην πορεία να μας ενισχύσουν και από τον προλογισμό του Δήμου για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και άλλες και σε όλα τα σχολεία. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η καλή συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων αλλά και του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου αποδεικνύεται έμπρακτα σήμερα εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις έργα ζωτικής σημασίας που όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς ένας από τους βασικούς άξονες υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος ήταν και τα σχολικά κτίρια. Έμπρακτα, βλέπετε εδώ, αποδεικνύεται δηλαδή ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και έχουν ξεκινήσει για να, και θα ολοκληρωθούν σύντομα εργασίες, παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν κριθεί και υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες, τις οποίες θα, σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και αυτές και αναφέρομαι στον προαύλιο χώρο που έχουμε δεσμευτεί και στον Διευθυντή και στην κυρία Διευθύντρια ότι θα παρεύουμε για να κάνουμε ακόμη καλύτερο, πιο καλέστο το χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία την οποία έχουμε τους διευθυντές του σχολείου, ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας, που πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εργασίες, σας το είπα και πριν, ζωτικής σημασίας και στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια. Θα είμαστε δίπλα στη μαθητική κοινότητα, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον του τόπου είναι τα παιδιά. Και τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον που θα πρέπει να είναι ανάλογο στην παιδεία την οποία θέλουμε και οραματιζόμαστε να φτιάξουμε και εμείς σαν Δημοτική Αρχή. Σήμερα, μια και συμπληρώνω σχεδόν 15 χρόνια διευθυντής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, βλέπω με πολύ μεγάλη μου χαρά να υλοποιούνται κάποια πράγματα τα οποία τα είχα ζητήσει με έγγραφά μου, τα είχα ζητήσει δημόσια, ανοιχτά σε ομιλίες μου στο Δημαρχείο, έχουν γραφτεί σε εφημερίδες, τα ζητούσα υπομονετικά τόσα χρόνια. Ενδεχομένως πέρσι ο καταγγελτικός λόγος μας να είχε παράξενα στα αυτιά και να δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις, βλέπω όμως με χαρά να υλοποιούνται κάποια πράγματα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί τις ανέφερε ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και ο Αντιδήμαρχος. Εγώ ευτυχώς βλέπω μία αίθουσα η οποία ανακαινίζεται εκ βάθρων, οι τουαλέτες οι οποίες ανακαινίζονται μετά από 7-8 χρόνια, βάφτηκαν τα σχολεία μέσα έξω από, που είχαν να βαφτούν από το 2008 και παίρνω στα σοβαρά την πρόταση του Αντιδημάρχου, του κ. Ναλπάντη, ότι θα υλοποιηθεί η δέσμευσή του για τον προαύριο χώρο
και για τις τουαλέτες πίσω από το δεύτερο. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα ακόμη. Εγώ μένω εδώ και ευχαριστώ τον πρόεδρο για τη συνεργασία, τον κύριο Ναλμπάντη για το αμέριστο ενδιαφέρον και φυσικά με την κυρία συνάδελφό μας του Δευτέρου. Είμαστε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για οτιδήποτε χρειαστεί. Καλημέρα και από μένα. Μπορώ να πω ότι η φετινή χρονιά ήταν μια ευχάριστη συγκυρία καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τους διευθυντές των σχολείων και, παιδιά, ένα λεπτό λιγάκι, και των ελληνικών, της προσφοράς που έκαναν τα ελληνικά πετρέλαια. Όλοι μαζί δέσαμε και θα βγει το αποτέλεσμα που θα δείτε σε λίγες μέρες. Όταν ανέλαβα τη διοίκηση αυτού του σχολείου το 2011-2012, μπορώ να πω ότι είδα μια κατάσταση που παρέπεμπε σε καταστάσεις τριτοκοσμικές. Ξεκινώντας από τις τουαλέτες. Σήμερα βλέπουμε ότι το σχολείο τίνει να έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως θα μπούμε και μέσα, θα δείτε ότι τα σχολεία μας όχι μόνο δεν υστερούν έναντι των άλλων σχολείων, μπορώ να πω ότι και υπερτερούν. Θα μπούμε μέσα σιγά σιγά και θα δούμε από κοντά το έργο αυτής της ευχάριστης συγκυρίας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κιτούδη, τον κύριο Ναλμπάντη. Καλή σας μέρα και εσάς.